Να συστηθούμε, λέγομαι ο Ιμανώτης Γαϊτάνος, είμαι στη δικούσα επιτροπή του Εκμεντητηρίου και εκ μέρους του Προέδρου μας, του Παναγιώτη του Βυζιώτη, θέλω να σας καλωσορίζω. Βέβαια, θα ήθελε πάρα πολύ να είναι κοντά μας, αλλά λόγω αναδημένων υποχρεώσεων δεν μπορεί να παραβρίσκεται κοντά μας. Και ένα άλλο που θέλω να σας πω είναι πρώτα απ' όλα πρέπει θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τιμήσατε με την παρουσία σας στο Εκμεντητήριο. Πρέπει να, αν δεν το γνωρίζετε, πιστεύω το γνωρίζετε, έχετε δει και κάτω στις αφήσεις που έχουμε. Έχουμε μια ομιλία τη Δευτέρα στις 6.30 ώρα το απόγευμα με τον κύριο Μιλητή, τον κύριο Μανιάτη. Yeah. Με θέμα την ενεργειακή κρίση, η οποία θα τοποθετηθεί και ο κύριος Βλάσης Οικονόμου. Η παρουσία σας πιστεύω ότι είναι τιμή για μας και θα ήθελα όσο το δυνατόν περισσότερη συμμετοχή. Θα ήθελα να σας μοιράσω και να σας δώσω κάποιες προσκλήσεις, τις οποίες μπορείτε να τις μοιράσετε όπου θέλετε. Και κλείνοντας πάλι, γιατί ξέρω ότι έχετε πολύ, δεν έχετε πολύ χρόνο μπροστά σας, θέλω να σας ευχηθώ πάλι καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Εμείς είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τα σχολικά μας, για το συνέδριό μας, το οποίο όμως έχει και προτάσεις και θέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση και ειδικά το νέο τσουνάμι κρίσης, την ενεργειακή κρίση. Οι επιχειρήσεις έρχονται μετά από πολυετή αγώνα επιβίωσης, οικονομικής κρίσης, πανδημίας και τώρα χτυπιέται πάλι λόγω της ενεργειακής κρίσης. Εμείς είχαμε βάλει και είχαμε θέσει, θέλω να γνωρίζετε, το ζήτημα του πλαφών, το οποίο ουσιαστικά έχει τα χαρακτηριστικά να αντιμετωπίσει την κρίση χωρίς να δημιουργήσει νέες υποχρεώσεις για το κράτος και για τους φορολογούμενους. Γιατί το λέω αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Πρώτον, γιατί είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει στο πρόβλημά του εκεί που υπάρχει, δηλαδή να μην υπάρχει εσκροκέρδεια από τους ηλεκτροπαραγωγούς και όχι να επιδοτούμε τους ηλεκτροπαραγωγούς. Το δεύτερο είναι ότι είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή είναι κάτι που είναι στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τρίτον μπορεί να δώσει μια ανάσα στα συσσωρευμένα χρέη που υπάρχουν αυτόν τον καιρό. Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν χρέη από όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία συσσωρεύουν. Και το ένα δημιουργεί το άλλο. Το ένα δημιουργεί το άλλο. Ακόμα και σε μερική στιγμή αυτό των 240 δόσεων δεν είναι κάτι το οποίο είναι υπερβολή. Υπάρχουν προβλήματα στον κόσμο, στις επιχειρήσεις. Και λυπόμαστε πάρα πολύ που στην αναδρομικότητα η κυβέρνηση δεν συμπεριλαμβάνει τις επιχειρήσεις. Γιατί δεν αξίζει μόνο. Είναι μόνο τα νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά και πρέπει να τα βοηθήσουν, αλλά και οι επιχειρήσεις. Δεν είναι σε αυτή την κατάσταση που μπορούν να αφήσουν ένα και δύο και τρεις μήνες να συσσωρευτούν τα χρέη. Άρα η πρότασή μας για το πλαφόν και για την αντιμετώπιση της κρίσης όπως και τη μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ είναι προτάσεις που πρέπει να αντιμετωπίζουν το πραγματικό πρόβλημα στις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστούμε και πιστεύουμε ότι ο κ. Μαγιάτη θα σας πει με πολύ μεγάλη σαφήνεια έτσι πώς μπορεί να λειτουργήσει και τα κοιτάσματα και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει η Ελλάδα κρίση. Σας ευχαριστούμε πολύ.